Θα έχουμε μια παράσταση αυτή την Τετάρτη στις 8. 14 Ιουνίου, Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Mm-hmm. Είναι μια φιλανθρωπική παράσταση για το σύνδεσμο φύλων και ατόμων με όγκους εγκεφάλου. Είναι ένα χορόδραμα το οποίο είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Ναι. Και αυτό είναι τίτλος, ακριβώς, πού είναι η μαμά μου, είσαι δίπλα μου και δεν φοβάμαι. Και εξηγώ ότι είναι σύνθετος αυτός ο τίτλος, δηλαδή το ένα σκέλος, το πού είναι η μαμά μου, προσδιορίζει την αναζήτηση, γιατί βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα, στην ιστορία ενός ασθενούς με καρκίνο και την πάλη που έδωσε. Είναι η αναζήτηση της μητέρας και η επιθυμία να βρεθεί κοντά στο πιο προσφυλές άτομο, σε αυτό που όλοι αισθανόμαστε τις δύσκολες ώρες ότι έχουμε ανάγκη. Και το «Είσαι δίπλα μου και δεν φοβάμαι» προσδιορίζει ουσιαστικά την κορύφωση αυτού του χοροδράματος, που ουσιαστικά στέλνει κάποια μηνύματα αισιοδοξίας και την ασφάλεια και τη δύναμη της θέλησης που αισθανόμαστε όταν έχουμε κάποιον άνθρωπο δίπλα μας. Το σενάριο ποιανού είναι? Θα μιλήσει καλύτερα ο Γιώργος για αυτό, γιατί ανήκει η έμπνευση στο Γιώργο, οπότε αλήθεια είναι σημαντικό. Ναι. Ναι. Για πες μας, Γιώργο μου. Το έργο είναι αφιερωμένο σε ένα πολύ καλό μου φίλο που έφυγε πριν 9 μήνες από καρκίνο. Μέσα σε ένα μήνα είχε φύγει και στην παράσταση θα δείτε το διάστημα αυτό του ενός μήνα, πώς πέρασε τα διάφορα στάδια μέχρι τη στιγμή που φύγει. Αυτός και η οικογένειά του, να υποθέσω, γιατί... Τι περιγράφει, ναι, αυτό αφηγείται. Ο πόνος είναι όλων, έτσι, τρομερό. Θα βάσει αυτής της εμπειρίας σου, δηλαδή, που σε ενέπνευσε να γράψεις το κείμενο. Ακριβώς. Και... Να χορογραφείς. Ναι. Είναι μια αφήγηση μέσα από κινησιολογία, χορό και μουσική. Οι υπόλοιποι συντελεστές, αν θέλετε, μπορούμε να αναφέρουμε. Ναι, να θα αναφέρω τις δύο χορευτρίες που τις ευχαριστώ κιόλας που είναι επί σκηνής μαζί μου. Είναι η Έλενα Γιαννάκη και η Στυλιάνα Αριστίδου. Τους υπόλοιπους θες να... Ναι, να συμπληρώσω εγώ για να μην ξεχάσω κανένα. Είπαμε ότι η σύλληψη της ιδέας ανήκει στο Γιώργο, καθώς και η σκηνοθεσία, τη χορογραφία μαζί με την Έλενα Γιαννάκη, τη Στυλιάνα Αριστίδου που είπαμε ότι εμφανίζεται στο ρόλο της μητέρας. Αυτό είναι διαφημιστικό σας, συγγνώμη που σας... Ναι. Ναι. Ωραία. Έχει και ήχο, παιδιά, το διαφημιστικό αυτό. Ναι. Θα μπορούσαμε να το δούμε, γίνεται. Θα ήταν ωραίο αν μπορούσαμε να το δούμε. Αν είναι, μας ενημερώνεται κιόλας αν μπορεί να γίνει. Ναι. Να συμπληρώσω με τους συντελεστές. Τη μουσική επιμέλεια της παράστασης ανέλαβε ο Ανδρέας Χριστοφόρου και ζωντανά στη σκηνή θα βρίσκονται δύο νεαρά παιδιά, δύο μουσικοί, ο Κυριάκος Ηροδότου και ο Άγγελος Μιχαηλούδης, που θα δώσουν live, δηλαδή, ακριβώς live στη σκηνή. Αυτό θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση και ένταση. Τι όργανα. Είναι κρουστά και κιθάρα. Ηλεκτρική κιθάρα. Σωστά. Ναι. Mm-hmm. Τη δημιουργία του σκηνικού και το σχεδιασμό του δημιουργικού ανέλαβε η Αμαριλής Χαρίτονος και την επιμέλεια της παραγωγής των φιλμ η Κίκα Χατζικουμή. Στο χειρισμό του φωτισμού η Καρολίνα Σπύρου. Τα κουστούμια ανέλαβε η Χρήσο Παρασκευά. Τη φωτογραφία ο Αντώνης Φαρμακάς και την κινηματογράφηση ο Ανδρέας Χαραλάμπους. Πολύ ωραία. Είπε όλους τους συντελεστές. Ναι. Σωστά. Να πάμε να δούμε το διαφημιστικό. Ναι. Έχει ήχο, παιδιά, ή απλά εμείς δεν το ακούμε? Δεν ακούγεται ο ήχος. Είσοδος 20 ευρώ. Πληροφορίες 99 67 66 43 97 71 63 73. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη θεραπεία ασθενών με όγκους εγκεφάλου. Υπό την υψηλή προστασία της πρώτης κυρίας Άνδρης Αναστασιάδη. Η συνεργασία σας πώς προέκυψε? Πέρα από το γεγονός ότι είμαστε φίλοι και ο άνθρωπος αυτός που μας ενέπνευσε και μας εμπνέει ακόμη ήταν για όλους ένας δικός μας άνθρωπος και θα έλεγα ότι μας έχει σφραγίσει με την αισιοδοξία του, με το χαμόγελό του. Ναι. Αυτό που θέλουμε σαν να δώσουμε... Το εκλαμβάτε σαν υποχρέωση? Ήταν κάτι που θέλαμε να αφιερώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο και ταυτόχρονα λέμε ότι η παράσταση είναι αφιερωμένη σε όλους τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή παλεύουν με τον καρκίνο. Και δεν θέλουμε να δώσουμε απεσιόδοξα μηνύματα, στόχος μας είναι να δώσουμε στοιχεία αισιοδοξίας ότι μπορούμε να νικήσουμε τον καρκίνο
και γι' αυτό ενώνουμε δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια. Και θα πρέπει να προσθέσω ότι τα καθαρά έσοδα θα πάνε ακριβώς για τη στήριξη ασθενών που χρειάζονται θεραπεία, και αυτές οι θεραπείες, όπως σίγουρα γνωρίζετε, είναι πολυδάπανες, ναι. Οπότε η στήριξη όλων μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν λέτε τα καθαρά έσοδα, εννοείται θα υπάρχουν για εισφορές, θα έχει είσοδο? Θα έχει είσοδο, ναι, υπάρχει τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ. Οπότε κάθε εισιτήριο είναι σαν μια μικρή εισφορά για κάποιον ασθενή και θα μπορούν να γίνονται και εισφορές εκεί, ναι, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Από όπου μπορούν να εξασφαλίσουν και το βράδυ της παράστασης εισιτήρια. Είναι καλύτερα όμως να εξασφαλίσουν τα εισιτήρια τους από πριν. Ακριβώς, ναι. Ώστε να είναι σίγουροι, όχι να πάτε εκεί πέρα και... Ναι. Σε θέατρο είναι. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν περιορισμένες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Μπορούν να επικοινωνήσουν με την Avaton Communications. Ναι. Στα τηλέφωνα νομίζω αναφέρονται και στο βίντεο, οπότε μπορούμε να τα δώσουμε. Είναι 22. Ναι, δεν θυμάμαι. Πάλι. Πάμε. Νομίζω κιόλας, Γιώργο μου, να δώσω τα κινητά. Θα είναι ο καλύτερος τρόπος να εκφράσετε. Ακριβώς. Και με τη μουσική εννοείται, αλλά ο χορός είναι το κάτι όταν ο άλλος ξέρει πραγματικά να χορεύει, εκφράζεται με τέτοιο τρόπο, με όλες τις λέξεις και γλώσσες ανά το παγκόσμιο. Έτσι, με τον καλύτερο τρόπο. Προσπαθήσαμε πολύ με την Έλενα, γιατί συνεργαστήκαμε στη χορογραφία, να δείξουμε την κάθε σκηνή, ναι, τόσο απλά ώστε ο κάθε ένας να μπορεί να καταλάβει. Βεβαίως. Και είναι πραγματικά μοναδικό αυτό το πράγμα που προσφέρει ο χορός. Και μαγικών ταυτόχρονα, διότι θα περάσετε τόσα πολλά ωραία μηνύματα. Βεβαίως. Χωρίς να υποθεί λέξη. Ναι, ναι, είναι, ναι, έκφραση, ναι, ναι. Είναι σαν να φυγείσαι μέσα από το χορό και μέσα, ναι, από την κίνηση. Δουλέψατε. Πόσο καιρό, ναι, κάνατε τις πρόβες σας, ενώ έχει καιρό, ναι, που το προετοιμάζετε? Ναι, έχει 9 μήνες. 9 μήνες. Από τη μέρα, από τη μέρα που έφυγε. Ναι. 9 μήνες. Είναι. Μετά που έφυγε και μετά από όλη αυτή την μάχη που πολεμούσε. Και ήμασταν δίπλα του. Το βράδυ κατάφερα λίγο να κοιμηθώ και το είχα δει όνειρο όλο το έργο και από τότε ξεκίνησα να το δουλεύω. Μάλιστα. Βρήκες το τηλέφωνο? Ναι, τα βρήκα τα τηλέφωνα. 99-67 66-43 και 97-71-63-73. Ή μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες, με συγχωρείτε, από τη σελίδα μας στο Facebook, όπου αναδεικνύουμε αυτή την εκδήλωση, σύνδεσμος φύλων και ατόμων με όγκους εγκεφάλου. Οπότε έτσι θα το εντοπίσουν, υπάρχουν εκεί όλα τα στοιχεία και για την εξασφάλιση των εισιτήριων και η υπόθεση αυτής της παράστασης και όλες οι λεπτομέρειες. Θα υπενθυμίσουμε πού, ώρα και, ναι, μέρα. Τετάρτη, 14 Ιουνίου, την Τετάρτη που μας έρχεται ουσιαστικά, στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Υπάρχει περίπτωση να πάτε και σε άλλες πόλεις? Αυτή είναι η επιδίωξη μας, Αλεξία μου, να προσπαθήσουμε να το ανεβάσουμε και σε άλλες πόλεις. Μακάρι. Και ελπίζω ότι θα βρούμε στήριξη, γιατί αυτό που λίγο μας απογοήτευσε, παρόλο που έχουμε κάποιους χορηγούς οι οποίοι μας στηρίζουν διαχρονικά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είπαμε πού πάνε τα καθαρά έσοδα και αυτός είναι ο σκοπός, όμως βρήκαμε πολλές πόρτες κλειστές δυστυχώς και σκέφτομαι εγώ ότι μέσα στον τεράστιο όγκο εξόδων που έχει μια εταιρεία, ένα μικρό ποσό το οποίο εμείς διεκδικούσαμε σαν χορηγία, νομίζω φαντάζει λίγο ασήμαντο. Για να το προσφέρει δηλαδή, κανείς. Είναι ένα πρόβλημα όμως που το αντιμετωπίζουμε. Είναι ακριβώς, ναι, ακριβώς. Είναι, ναι, γενικότερο φαινόμενο. Δεν είναι λίγες οι φορές που το ακούμε, ναι, άλλωστε, δεν είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Ναι. Ναι, το ξεχάσαμε αυτό. Θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε να προσφέρουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αυτούς που θα πάρουν στο τηλεφωνικό σας, οι 5 πρώτοι που θα πάρουν στο τηλεφωνικό σας κέντρο για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν πολύ την παράσταση. Ωραία. Από πολύ τώρα, ωραία, λοιπόν, οι 5 πρώτοι που θα πάρετε τηλέφωνο και μπορείτε να πάτε την Τετάρτη. Να παρακολουθήσετε αυτή την παράσταση. Το τονίζω αυτό στο 22-477-777, διπλές οι προσκλήσεις και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα είναι χαρά μας να είστε μαζί μας εκείνο το βράδυ. Ναι, πραγματικά θα το χαρούμε πολύ. Θα προσπαθήσουμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.